Ζητώ συγγνώμη από το λαό. Εγώ που δεν είπα ούτε ένα ρε στη ζωή μου. Εγώ που δεν έβρισα στη ζωή μου ποτέ, έφτασα στο σημείο να ζητώ καρκίνο για την οικογένεια, όχι μόνο για τον ίδιο. Και για την οικογένεια όλη του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου. Και ευτυχώς που έβγαλα και από το κόμμα τον αδερφό του, τον Χούφταλο, του Αντρέα. Να πάρει ο διάολος όλους τους Παπανδρέου. Όλους. Καρκίνος να τους πιάσει. Προχωρούμε παρακαλώ. Με φώτισε ο Θεός πριν ένα μήνα και το έκανα και αυτό. Έβγαλα όλη τη βρώμα Παπαντρέιδων και Μητσοτάκηδων από κοντά μου, γιατί εγώ είμαι καθαρός και τίμιος. Και αυτοί είναι βρωμεροί όλοι. Όλοι βρωμεροί και τρισάθλοι. Προχωρούμε. Ναι, λέγεται. Σας συμπαραστεκόμαστε και θα είμαστε το απόγευμα μαζί σας. Μην ανησυχείτε. Να είστε είμαστε καλά. Εδώ μια παρέα από φοιτήτριες και όλοι μαζί σας. Να είστε καλά. Και με το που τους λέτε ζώα, δεν τους υποτιμάτε, τους δίνετε μεγάλη αξία. Τα ζώα είναι τίμια. Βέβαια, φυσικά. Βέβαια. Θα σας υποστηρίξουμε, γεια σας. Να είστε καλά. Μεταφέρετε αυτές τις σκηνές ίσως σε κάποιους που δεν βλέπουν. Πέστε τους την αλήθεια. Είναι η τελευταία εκπομπή του καναλιού 67. Αυτή η εκπομπή γράφεται και θα βγει σε κασέτες. Να μάθει ο λαός ποια είναι η τελευταία εκπομπή του καναλιού 67. Να μείνει στην ιστορία. Τούτη την ώρα γράφουμε την τελευταία εκπομπή του καναλιού 67. Λένε εδώ κάποιοι ερασιτέχνες ότι μόνοι τους θα προσπαθήσουν να βάλουν ραδιόφωνα. Να έχετε το νου σας τα ραδιόφωνα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Η εφημερίδα μεθαυριανή θα θάψει το Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου. Μη στενοχωρήστε. 10 μέρες φτάνουν. Θα τη βγάλουμε μία ακριβώς του μηνός. Να τελειώσω τη Δευτέρα με τους συνδυασμούς. Ελάτε όλοι να βοηθήσετε. Αν χρειάζομαι σε κάποιες περιφέρειες άτομα, ελάτε όλοι το βράδυ και αύριο όλη μέρα και συνέχεια μέχρι το Σάββατο να κλείσουν οι συνδυασμοί, να τους γίνει η πολιτική κηδεία. Όλοι. Μην φοβηθείτε 50.000 στο παράβολο, αρκεί να είστε άντρες δίπλα στους διαδόχους του Γεωργίου Παπανδρέου και του Ελευθερίου Βενιζέλου. Προχωρούμε παρακαλώ. Το κλείνει για 20 μέρες. Εμείς θα τους κλείσουμε τη ζωή. Θα τους κλείσουμε για πάντα. Μία του Οκτώβρη η εφημερίδα μεθαυριανή σε όλα τα περίπτερα της Ελλάδος. Ναι, λέγεται. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Σας ακούω, ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Λυπάμαι πάρα πολλά, πολύ από αυτά που ακούω. Έχουν συγχυστεί πάρα πολύ με τη Νέα Δημοκρατία και αυτά που σας κάνουν και μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Εύχομαι όμως όλα να πάνε καλά και αυτό θα το αποδείξουμε το βράδυ, όπως είπατε. Καλό κουράγιο σας εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερασιτέχνες ήρθαν εδώ και είναι έτοιμοι να βάλουν, λέει, ραδιοφωνικούς σταθμούς δίπλα στις συχνότητες της ΕΡΤ. Έχετε το νου σας, έχετε το νου σας, στο ραδιόφωνο μιλάμε, γιατί κλείνουν το κανάλι 67 της τηλεόρασης. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει, μακάρι να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, 1 του Οκτώβρη το ραντεβού για την εφημερίδα μεθαυριανή. Παρακαλώ επίσης όλοι να έρθετε να κλείσουν οι συνδυασμοί του κόμματος. Όλοι να έρθετε να βοηθήσετε από αύριο και μετά να έρθετε όλοι. Όλοι, υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε κάποιες περιοχές. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Όλοι να έρθετε να τιμήσετε. Αυτός ο συνδυασμός της Ένωσης Κεντρών στις 10 του Οκτώβρη θα είναι η τιμή σας, θα είναι η δύναμή σας, θα είναι αυτό για το οποίο θα είστε περήφανοι όλοι σας στη ζωή. Γιατί παλέψατε τη βρωμιά, τους εσχρούς και ανήθικους που δεκαετίες τώρα πίνε το αίμα του ελληνικού λαού. Κάλεσε, το είπα. Οι υποψήφοι βουλευτές χρειάζονται ακόμη μερικοί σε ακριτικές περιοχές και διάφορα νησιά. Παρακαλώ θερμά να έρθετε όλοι χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο Χαλκοκονδύλι 9 θα έρθετε όλοι. Από αύριο το πρωί. Όλη συμπαράσταση με λεφτά, ό,τι ταπεινό δίνεστε όλοι. Σας αγαπώ όλους. Είναι η τελευταία εκπομπή του καναλιού 67.
Πρέπει να καταλάβατε ότι 36 μήνες δεν σας έλεγα ψέματα. Πρέπει να καταλάβετε ότι σας έλεγα την αλήθεια. Μερικοί όμως στηρβάζατε περί άλλα και νομίζατε, ότι ήμουν ένας άνθρωπος που ήθελα από ματαιοδοξία, από οτιδήποτε, να σας παρασύρω. Είναι η αληθινή δημοκρατία. Είναι ο χώρος του κέντρου που θέλει να διώξει τους κλέφτες της δεξιάς και τους κλέφτες του ΠΑΣΟΚ, τους απαντεώνες και τους κλέφτες που έχουν φωλιάσει και στα δύο αυτά κόμματα και λερώνουν και κάποιους τίμιους ανθρώπους που τώρα υποθέτω θα καταλάβουν, οι τίμιοι της δεξιάς και οι τίμιοι του ΠΑΣΟΚ, ότι η μόνη ψήφος που τους μένει είναι η ένωση κεντρών με σήμα το ουράνιο τόξο, με σήμα το ουράνιο τόξο και από κάτω ένωση κεντρών. Ευχαριστώ όλους όσους ψηφίσατε πέρυσι στις 5 Απρίλη του 1992. Ευχαριστώ τις ατέλετες εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρων που θα μου δώσετε την ψήφα σας στις 10 του Οκτώβρη του 1993. 10 του Οκτώβρη διάλεξαν, 10 του Οκτώβρη θα γίνει η πολιτική τους κηδεία. Και ίσως ο Θεός τους έχει στείλει και τον καρκίνο και ο πιο πριν, και ίσως δεν αντέξουν οι παλαιόγεροι. Οι παλαιόγεροι. Προχωρούμε παρακαλώ. Λέει κάποιος, όσο και να είναι να μην επικαλούμε τον Ανατολό, τον επικαλούμε συνειδητά. Ζήτησα συγχώρηση από τον Θεό, αλλά ζητώ να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και την οικογένειά του και στον Παπανδρέο και στην οικογένειά του. Στέρνω κατάρα και ευχή στο Χριστό που τον λάτρεψα και τον υπηρέτησα δεκαετίες. Δίδαξα σε κατηχητικά σχολεία του Παντελεήμωνα Μπαρδάκου, του Μητροπολίτη Σάμου. Δίδαξα σε κατηχητικά σχολεία στον Πειραιά. Υπήρξε αρχηγός θρησκευτικών κατασκηνώσεων θερινούς μήνες επί 6 συναπτά χρόνια. Παρά τα αυτά ζητώ από τον Θεό να πιάσει καρκίνος το Μητσοτάκη και τους κληρονόμους του και τον Παπανδρέου και τους κληρονόμους του, όπως ο Χριστός το έκανε για τους Εβραίους που τον σταυρώσανε. Ίδιο τρόπο, ίδιο, είναι σχροί και ανήθικοι. Και αν κάποιοι νοιάζεστε, δεν με νοιάζει. Σας λυπάμαι, είστε ζώα αν νοιάζεστε. Τους ψηφίζατε και τους είδατε. Και εγώ ψήφισα αυτούς, είμαι και εγώ ένα ζώο παλιό, αλλά δεν είμαι σήμερα ζώο. Κάποιοι συνεχίζετε και είστε και σήμερα ζώα. Λοιπόν, προχωρούμε γρήγορα. Στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα ελήφθη η απόφαση να κλείσει το κανάλι 67. Τους κλείνουμε τον τάφο. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχει αυτοδυναμία, δεν θα πάρουνε. Το διάολο θα πάρουνε. Ο λαός θα τους τιμωρήσει. Δώσαν άδεια στους χουντικούς, δώσαν άδεια στον Κούβελα, δώσαν άδεια στους αλήτες, στους απαντεώνες, στους κλέφτες που αν εφαρμοστεί ποδενέσεις παίρνει ο διάολος. Και δεν δίνει στο κανάλι 67 της ελληνικής τηλεόρασης. 8 η ώρα όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9 της Αθήνας να γιορτάσουμε τον τάφο του Μητσοτάκη και του Ανδρέα Παπανδρέου. Φασισμός, έσχος, εσχρή. Επικρατεί αναταραχή, ζητώ συγγνώμη για τις λέξεις που λέω. Ζητώ συγγνώμη. Ο λαός έχει αφηνιάσει. 8 η ώρα το ραντεβού μας. Κάποιοι στενοχωρούνται για τις βρυσιές. Δεν βρίζω. Ζήτησα συγγνώμη από τον Θεό. Αλλά το κλείνω.